Σπορ 24, μόνο αθλητικά. Και ναι, αυτή την συνέντευξη δεν την περιμένατε. Μαζί μα στο νέο στούντιο του Σπορ 24, ο Πρωθυπουργό τη Ελλάδα, ο κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Τι κάνετε, πώς είστε, Καλώς ήρθατε. Να είστε καλά, σα ευχαριστώ πολύ. Καλό και το, χωρί, πολύ. το νέο σα στούντιο. ποδαρικό. Και χαίρομαι που σα κάνω ποδαρικό. Και εμεί. Και θα είμαι γουρλή. Το ξέρω. Αυτά τα οποία λέγανε διάφοροι. Νομίζω ότι του Και τα λένε. Έλατε. <laughs> Εγώ δεν κατάλαβα ούτε <laughs> <ό ,τι> πώ ξεκίνησε <laughs> όλη αυτή η, φιλολογία περί από τον πατέρα μου και ξεκίνησε. Ούτε τότε κατάλαβα ποτέ γιατί ε, επαναλαμβάνονταν αυτό ο, ε, ο, αστικός μύφος, ο αστικό μύθο. Κάποια στιγμή συμπαρέσυρε και εμένα λίγο. Ναι, αλλά εδώ πάτε. Έχετε πάει δύο ομάδε στο τελικό, στο Final Four. Μία ομάδα μα έχει πάει στο τελικό του Conference. Και ήθελα να ξεκινήσουμε από εκεί. Το μότο μα είναι, το βλέπετε, ναι. μόνο αθλητικά πίσω. Mm -hmm. Και γενικότερα στο σπορικό σέρα θέλουμε να μείνουμε μακριά από παρασκήνια, mm -hmm. από διαρροές, από mm -hmm. θέσει. Και έχουμε ένα φοβερό χειμώνα και έχουμε και ένα φοβερό καλοκαίρι mm -hmm. του αθλητισμού. Mm -hmm. Δεν θυμάμαι, αλήθεια, είναι τέτοια χρονιά σε συλλογικό επίπεδο για την Ελλάδα. Είναι μια εξαιρετική χρονιά για τον ελληνικό αθλητισμό, ειδικά για τον επαγγελματικό ελληνικό αθλητισμό, πρώτη φορά. Δύο ομάδε, ε, 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 όχι πρώτη φορά δύο ομάδε του Φαναρφόρ, ναι. αλλά ε, με την ελπίδα ότι πρώτη φορά θα έχουμε δύο ομάδε στον τελικό ε, του, ε, του Φαναρφόρ και βέβαια πρώτη φορά μετά το 1971 ελληνική ομάδα σε τελικό κορυφαία ευρωπαϊκή ε, Διαστολικής ναι. ε, ε, οργάνωση, αλλά και ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό πρωτάθλημα ναι. το οποίο κρύθηκε την τελευταία αγωνιστική. Ο πρωταθλητής ε, ε, άλλαξε τρεις φορές ε, μέσα σε ε, ένα ημίχρονο ε, ουσιαστικά. Και ένα πρωτάθλημα το οποίο χαίρομαι διότι ολοκληρώθηκε σε συνθήκες πολύ διαφορετικές από αυτές ε, με τις οποίες ξεκίνησε. Λε. Και αναφέρομαι πέραμε στα, στα ζητήματα της εικόνας των, ε, των γηπέδων, στις δύσκολες αποφάσεις που είχαμε πάρει, οι οποίες ήταν αντικείμενο εκτενούς, σχολιασμού όταν πάρθηκαν στα μέσα της χρονιάς εικόνα που απεκόμισε μόνος πρωθυπουργός Αργός Φύλαθλος από τα γήπεδα στα play-off ήταν μια εικόνα που έμοιαζε περισσότερο με ευρωπαϊκά γήπεδα ή με ευρωπαϊκούς αγώνες και λιγότερο με αυτά τα οποία είχαμε συνηθίσει να συμβαίνουν στα ελληνικά γήπεδα στο ελληνικό προγράμμα να φύγω, δεν με χρειάζεται από ό,τι καταλαβαίνω για ερωτήσει. Θα τα πείτε μόνο σα. Είστε πολύ ενημερωμένο για τα αθλητικά. Καταρχά, αγαπώ τον αθλητισμό. Ναι. Άρα, αγαπώ τον αθλητισμό και αντιλαμβάνομαι απόλυτα τον ρόλο του αθλητισμού στην, στην κοινωνία σε πολλά επίπεδα. Τη χαρά που μα δίνει ο αθλητισμός σε συλλογικό επίπεδο να υποστηρίζουμε την ομάδα μα. Αλλά βέβαια και τη χαρά τη άθληση, τη εραστεχνική άθληση. Είμαστε μια χώρα που δυστυχώ δεν αθλούμαστε ναι. όσο θα έπρεπε. Τα στατιστικά είναι μάλλον αποκαρδικά. Έχουμε μεγάλα ποσοστά παιδική παχυσαρκία και μία από τι μεγάλε δικέ μου προτεραιότητε είναι να ενθαρρύνουμε τι Ελληνίδε και του Έλληνε να αθλούνται περισσότερο. Ναι. Ανεξαρτήτω ηλικία, όλοι μπορούμε να πάρουμε μεγάλη χαρά από το να αθλούμαστε, από το απλό περπάτημα μέχρι να κάνουμε τα σπορτ τα οποία αγαπάμε. Και βεβαίω να σεβόμαστε και του φιλάθλου και του οπαδού, γιατί δεν ήθελα να το ξεκινήσω από εκεί, κύριε Μητσοτάκη, αλλά μου δίνετε την τυπάσα. Ναι, τελείωσε καλά το πρωτάθλημα. Αλλά θέλω να σα πω κάτι. Η βία από τα ελληνικά γήπεδα δεν έχει φύγει. Έχουμε όχι. θρυνήσει. Όχι ακόμα. Έχουμε ε, θρυνήσει... Όχι ακόμα. Νέου μέσα και έξω από τα γήπεδα το τελευταίο χρόνο. Και θα σα το πω όπω το σκέφτομαι. Δεν αισθάνομαι ακόμη έτοιμο να πάρω το δεκάχρονο αγόρι μου και το δεκάχρονο κορίτσι μου και να πάω κρατώντα το χέρι και να πάω στο γήπεδο. Ακόμη. Ε. Δεν θα διαφωνήσω κατά ανάγκη μαζί σα, γιατί νομίζω ότι έχουμε όλοι τραυματιστεί πολλαπλά από εικόνε του παρελθόντο σχετικά με φαινόμενα πολύ σκληρή βία. Τα, τα είδαμε και φέτο yeah. με την δολοφονία του Γιώργου Λιγκερίδη, τα είδαμε και με την με τις δολοφονίε φιλάθλων τα τελευταία χρόνια. Τι έχει αλλάξει όμω από τότε πρώτον. Η απόλυτη αποφασιστικότητα τη ελληνική κυβέρνηση να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα τα οποία έχει στη διάθεσή τη για να βάλει σε τάξη αυτό το πρόβλημα, το οποίο είναι ένα πρόβλημα όχι μόνο δημόσια τάξη, αλλά και ανάγκη ε, των φιλάθλων. Διότι στη συντριπτική του πλειοψηφία άνθρωποι που είναι στο γήπεδο είναι φιλάθλοι οι οποίοι χαίρονται ε, ε, το άθλημα και θέλουν να υποστηρίξουν την, ε, την ομάδα του. Αυτό οφείλουμε να, ε, να διαφυλάξουμε. Και παραλαμβάνω τα μέτρα τα οποία πήραμε. Δηλαδή, σε όλα τα γήπεδα, μπήκα. Ελεκτρονικό ε, εξατομικευμένο εισιτήριο. Υλοποιείται. Αυτοματοποιημένε ποινέ. Στέκομαι πολύ σε αυτό. Επέμενα προσωπικά σε αυτή την, την παρέμβαση. Κάποιοι θεωρούν ότι κάναμε και μία ενδεχομένω εισπίδηση στα ζητήματα του αυτοδιοίκητου του ποδοσφαίρου. Δεν το πιστεύω και δεν πρόκειται να αλλάξουμε θέση σε αυτό. Θα γνωρίζουν όλοι. Έπεσε κροτίδα Μία ε, αγωνιστική. Έπεσε φωτοβολή, Μία αγωνιστική. Χωρί δράμα, χωρί φασαρίε, χωρί ενστάσει. Και είδατε ότι τα μέτρα αυτά, μέχρι στιγμή τουλάχιστον, απέδωσαν. Γιατί είχαμε ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, με πολύ μεγάλη ένταση στο γήπεδο. Yeah. Είχαμε επιτρέψει να το πω και αυτό, όσο το κρίνω. Καλέ διετησίε. Δεν είχαμε παράπονα για τις τι Ό,τι και να λέμε το VAR έχει αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Ισχύει. Δηλαδή το 90% των περιπτώσεων αντιμετωπίζονται από το VAR. Πάντα και το VAR μπορεί να κάνει λάθο. Το είδαμε ή να γίνει μια λαθασμένη ερμηνεία και του VAR. Το είδαμε εξάλλου και σε πρωταθλήματα πολύ μεγαλύτερα όπω στην, στην Premier League. Πάντο ο ιδιωτή μπορεί να κάνει λάθη. Αλλά μην κορεδευόμαστε. Το VAR έχει αλλάξει πάρα πολλά πράγματα σχετικά με την, με την και βέβαια. Ε, να το πω και αυτό. Δεν είναι η λύση να φέρνουμε μόνο ξενοδοχεία. Ε. Κάποια στιγμή θα πρέπει να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και να οικοδομήσουμε και να επενδύσουμε σε μια νέα γενιά Ελλήνων διαιτητών, του οποίου θα εμπιστευόμαστε, να μπορούν να διαιτεύουν και τα μεγάλα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματο. Αλλά ω μεταφατική λύση, εν πάση περιπτώσει, οι διαιτητέ από το εξωτερικό φαίνεται να έλυσαν το πρόβλημα σε μεγάλο βαθμό ναι. τη αντικειμενική διαιτησία. Είναι θλιβερό και αυτό να μην μπορούν να διαιτεύσουν Έλληνε διαιτητέ. Ελληνικά ναι. παιχνίδια ακόμη. Ναι. Και, κάτι, και κάτι τελευταίο για, για το θέμα αυτό. Ε, Δεν γίνεται να υπάρχουν ε, ε, συμμορίε, στα είπατε, οι εγκληματικέ ε, Και εκεί, όπω βλέπετε, ε, πια η ελληνική αστυνομία, με θα έλεγα, έχει μύθια και με απόλυτη, θα έλεγα, ε, τη διακριτικότητα που επιβάλλει μια τέτοια έρευνα, έχει θέση στη διάθεση της δικαιοσύνη στο ανακριτικό υλικό. Παίρνει δικαιοσύνη θα φασίσει για, για, το, για το ποιοι είναι οι ε, ε, ένοχοι. Ε, αλλά ε, νομίζω ότι η εποχή πια όπου εγκληματικές οργανώσεις δίθεν εντός εισαγωγικών ε, φύλαθοι, εντός εισαγωγικών ε, οπαδοί δημιουργούσαν ε, τέτοιες καταθάσεις, στα γήπεδα, πιστεύω ότι τις εποχές αυτές τις έχουμε αφήσει πίσω μας και πρέπει να οικοδομήσουμε και απευθύνουμε και στις ομάδες, και στην ΕΠΟ πάνω στο, στα θετικά και εκτιμένα του τέλους του πρωταθλήματος του 23-24 για να μπορέσουμε το 24-25 να έχουμε ένα ακόμα καλύτερο, ακόμα ασφαλέστερο πρωτάθλημα και να γίνεται πια και στο ποδόσφαιρο αυτό που γίνεται στο μπάσκετ. Και στο μπάσκετ γίνεται αυτό. Ε, να πηγαίνεις δηλαδή στο γήπεδο με, την, με, με, το παιδί σου και να μην αισθάνεσαι σε, σε, καμία περίπτωση ότι κινδυνεύεις και να είναι το γήπεδο μια, μια, γιορτή και όχι μια αρένα. Χαίρομαι που το λέτε αυτό, γιατί αυτόν τον φόβο σα είπα προηγουμένω, mm. ένιωσα και νιώθω. Γιατί μιλάμε για «hooligans». Κύριε Μητσοτάκη, συγγνώμη που θα το πω, δεν είναι «hooligans» πάρα πολύ. Είναι δολοφόνοι. Mm. Αυτά που κάνουν είναι δολοφονικέ πράξει. Και επειδή δεν είχαμε τόσα χρόνια πυροβόλου, δεν σημαίνει ότι. Mm. ήταν εντελώ τυχαίο. Είχαμε. Όταν είχαμε. ο άλλο έχει μαχαίρι, όταν έχει κροτίδα, όταν έχει όλα αυτά που έχει πάνω και μπορεί να μπει μέσα στο γήπεδο, Αυτή είναι δολοφόνοι. Mm. Δεν είναι χούλιγκαντς καν. Να, γι' αυτό και τελειώνουμε πια με αυτές τις ε, πρακτικές. Δεν θα κάνουμε πίσω. Και θα φτάσουμε όπου πρέπει να φτάσουμε. Και κρατώ την εικόνα των ελληνικών γηπέδων. Γνωρίζω ότι μπορεί, επειδή είστε πολύ δημοφιλές μέσω και επειδή παρακολουθώ, μου αρέσει πάντα να ακούω και τα σχόλια τα οποία γίνονται. Ακούω συχνά και αθλητικά ραδιόφωνα ακούω. Πάντα υπάρχει μια καχυποψία. Έλα, μου. εντάξει τώρα, θα ξαναγίνουν. Ναι, αλλά το πιστεύουμε και όλοι μαζί ναι. ότι αυτά δεν πρέπει να, ναι. να ξαναγίνουν, διότι από όλου μα τελικά ε, 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 εξαρτάται. Ε, διότι και ο φίλαθλος ο απλό, γνωρίζει ότι αν ο διπλανό του πάει μια κροτίδα, θα τιμωρηθεί η ομάδα συνολικά. Και ο φίλαθρο δεν θα μπορεί να είναι μετά. Ε, οπότε ε, όλα αυτά νομίζω ότι δουλεύουν τελικά προ την, την, ίδια κατεύθυνση. Και να σου πω και κάτι άλλο. Εάν έχουμε και καλά γήπεδα, με καλέ συνθήκε, δηλαδή έχουμε δύο καλά γήπεδα που πάνε να γίνουν δύο ευρωπαϊκοί τελικοί. Ο ε, ο Παπαρίνα. Ε, το γήπεδο του Παναθηναϊκού, το είπατε στον μπάσκετ, πλέον έχει μια φοβερή ατμόσφαιρα. Το σεφ το ίδιο. Δεν ξέρω να πρέπει ναι. τα να δούμε λίγο τα yeah. γήπεδα, γιατί νομίζω ότι έχει μια σημασία. Έχουμε δύο γήπεδα, ε, την Όπαπαρένα, την Αγία Σοφία και το, ε, και το Καρασκάκη, το οποίο είναι γήπεδα υπερσύγχρονων προδιαγραφών. Yeah. Ο Παναθηναϊκός προχωράει ε, το, το, δικό του γήπεδο. Για τον ΠΑΟΚ, θέλω να τονίσω yeah. ότι η ελληνική πολιτεία έχει κάνει ό,τι της έχει ζητηθεί ε, στα ζητήματα των χρήσεων γη ε, γύρω από την Τούμπα, απομένει πια στον επενδυτή να προχωρήσει το έργο υλοποίησης του και εμεί και η περιφέρεια ε, κεντρική Μακεδονίας θα στηρίξει αυτή, την, προσπάθεια. Σε όλα τα γήπεδα έχουν μπει κάμερες, άρα γίνεται μια προσπάθεια ε, εξυγχωρισμού και των, και των, παλαιότερων γήπεδων και βέβαια για τον μπάσκετ. Κάναμε αυτή την κίνηση με τον Παναθηναϊκό, mm. νομίζω στη σωστή κατεύθυνση, γιατί, γιατί έχουμε ένα περιουσιακό στοιχείο το οποίο θέλουμε να το εκμεταλλευτεί μια ομάδα mm. μακροπρόθεσμα και να επενδύσει στο γήπεδο. Αυτό γίνεται με τον Παναθηναϊκό. Το ίδιο θέλουμε να κάνουμε και με το ΣΕΦ, ε, με, με τη διοίκηση του, ε, του Ολυμπιακού. Θα γίνει, σωστά, η θα, διευκολία. Θα γίνει. θα γίνει και πρέπει να γίνει. Διότι είναι και ένα παλαιότερο επίπεδο, το οποίο και αυτό χρειάζεται επενδύσει ε, ε, εξυγχρονισμού. Και γενικότερα η εικόνα του ΟΑΚΑ σήμερα, μια και μιλάμε για αθλητισμό, δεν έχει σχέση yeah. με την εικόνα πριν από κάποια χρόνια. Γιατί το μεν στεγάστρο, το, το κεντρικό επίπεδο, έχουν γίνει ε, σημαντικέ παρεμβάσει και θα γίνουν παρεμβάσει και στο Χλωτάπιτα και στο Ταρτάν. Οι βοηθητικοί χώροι. Και τα προπονητήρια έχουν φτιαχτεί ε, πλήρω. Νομίζω ότι αν μιλήσετε με τον Χάρη τον Καραλή το Μύτρο τον Μίλτο Τον Δεντόχλου, θα σα πούνε ότι για πρώτη φορά κάποιο ασχολήθηκε με του χώρου που προπονούνται οι, οι Ολυμπιονίκε μα και οι πρωταθλητέ μα. Ε, το τέννη, η επένδυση στο τέννη, πολύ σημαντική. Ε, προχωράει με ιδιωτικά κεφάλαια. Το μπάσκετ ε, το έχει πάρει ε, ο Παναθλαϊκό και για το, ε, το Ολυμπιακό Στάδιο. Το είπα και τι το ξαναπώ σε εσά. Ε, η βούληση τη κυβέρνηση. Είναι ο τελικό του κυπέρου να γίνεται πάντα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Να yeah. είναι καθορισμένο, όπω γίνεται στο Βέμπλε, όπω γίνεται στο Ολυμπιακό Στάδιο του, ε, του Βερολίνου, όπω γίνεται στο Στάντοφρον ε, στη Γαλλία. Εμεί εγγυόμαστε την ασφάλεια, πρέπει τουλάχιστον ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό μάτ να γίνεται στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ε, και από τον χρόνο αυτή θα είναι η βούλησή μα. Και πιστεύω η ΕΠΟ να αντιληφθεί ότι σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να κινηθεί. Δεν είναι εικόνα αυτή το του τελικού του κηπέλου, χωρί λάθο. Ε, είναι κρίμα. Είναι μια εικόνα που έρχεται από μια άλλη εποχή. Θέλω να θυμίσω ότι στο τελικό του μπάσκετ είχαμε φυλάθου και του Ολυμπιακού και του Παραθέκου. Και ήταν μια γιορτή. Πολύ ωραία. Ε, 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 η εικόνα την είδα από την τηλεόραση του άσυγμα. Δεν είχαμε κανένα ε, απολύτω ε, ζήτημα. Αλλά θέλω να πιστεύω για να το πούμε από τώρα, να το συμφωνήσουμε, ότι το 25 και μετά δεν θα είναι αντικείμενο συζήτηση το πού θα γίνει το τελικό του κυπέλου. Θα βάλουμε όλε τι κάμερε που πρέπει και στο ΑΚΑ και ο τελικό θα γίνεται στο. Πάντα θα γίνεται στο ΑΚΑ. Μακάρι. Να πάμε σε μερικέ πιο προσωπικέ ερωτήσει για τον αθλητισμό πάντα. Παιδί, δωμάτιο. Κλασικό δωμάτιο. Δηλαδή, μπορεί ο Κυριάκο Πιτσοτέγκη όταν ήταν μικρό, 10 ετών, να έχει μια αφήσα, α πούμε, του Νίκο λέω εγώ. <laughs> Ή όχι. Εννοείται. Ε, εγώ πάντα μου άρεσε ε, ο, ο, ο αθλητισμό έκανα και διάφορα σπορ. Όπω και τώρα ακόμα εξακολουθώ να κάνω πολλά σπορ ταυτόχρονα. Μπορεί να μην είμαι ιδιαίτερα καλό κάπου. Ε, αλλά μου αρέσει να έχω έτσι ποικιλία στην, στην αθλητική μου ε, δράση. Και προφανώ ω παιδί, ε, αγαπώντα πολύ τότε το, ε, το ποδόσφαιρο. Ε, και κάποια στιγμή αποκτήσαμε και μια επαφή με το NBA ναι. δύσκολη τότε, με κάτι κασέτε VHF που ναι, ναι. και βλέπαμε ναι. ε, τα, 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 πρώτα μάτια τότε του NBA, τι μεγάλε κόντρε Lakers, Celtics, τη αρχή δεκαετίας ε, τη δεκαετία ναι. του, του, 80. Ε, το δωμάτιο μου ήταν ένα τυπικό <συμπλίδε> εφηβικό δωμάτιο. Ο πατέρα, ο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, <συμπλίδε> είχε και το προσωνύμιο ψηλό. Ναι. <συμπλίδε> ε, τι 1-92. Και εσείς. ένα είναι 86-87. Ναι. Ε, ενώ το ψηλό είναι η μπασκετική. Ναι. Ε, ε, έπαιζε βόλεϊ. Βόλεϊ, βόλεϊ είναι στα χανιά. Ναι. ναι, δεν το ξέρω αυτό. Ναι. Ε, και να μου το είπε κάποια στιγμή χωρί το, το, <σφίλει> <χωρίς σφίλει> το, γνωρίζω <io>. <σφίλει> <σφίλει> δεν νομίζω ότι διακρίθηκε. Ναι. ναι. Ε, ήταν ένα σπίτι, εντάξει, ήταν ένα σπίτι πρωθυπουργού, ένα σπίτι πολιτικού. Βλέπατε μαζί που οδόσε ο Όχι. όχι, εντάξει, μην ξεχνάμε ότι και με του γονεί μου είχαμε μεγάλη Ηλικιακή διαφορά δεν του ενδιαφέρε τόσο ναι. πολύ ε, ο, ο αθλητισμός, αλλά μεγάλωσα με πολύ μεγάλη αγάπη για τον αθλητισμό. τον με απέκτησα πρωτίστω στο, στο, στο σχολείο, μετά πέτυξα ναι. στι ομάδε μπάσκετ και από τη στο, ε, στο σχολείο. Και όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, δηλαδή από τα 14-15 ε, και μετά, ε, ο αθλητισμό είναι ένα αναπόσπαστο στοιχείο ναι. τη ζωή μου και τον να εγώ και τον να βλέπω αθλητισμό και όλων των ειδών ε, τα σπορ. Όχι, όχι μόνο. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, ε, και πρέπει να δούμε λίγο και ποια είναι τα σπορ τα οποία ανεβαίνουν στην Ελλάδα. Το τέννη. Ένα σπορ το οποίο νομίζω έσπασε αυτή αυτό ο αστικό μύθο ότι είναι ένα σπορ το οποίο αφορά μόνο την ελίτ και, ναι, ναι. και τους του πλούσιου. Βλέπω καταπληκτική δουλειά που γίνεται στο τέννη όλη την ελληνική, ειδικά στην ελληνική περιφέρεια. Πολλά γήπεδα έχουν φτιαχτεί εξαιρετικοί σύλλογοι, καλοί προπονητέ, με δύο παίκτε στο, στο top 10 και με πολλά ανερχόμενα ταλέντα. Το τέννη έχει πολλά να δώσει. Ε, ακόμα στον ελληνικό αθλητισμό. Ε, ο στίβο, η κολύμβηση, το πόλο. Πού να, αρχίσω και πού να τελειώσω. Έχουμε πέραν του ποδοσφαίρου και, ε, και, και, και του, και του, μπάσκετ πολλέ διακρίσει να, να, ε, να προσβλέπουμε. Προχθέ ήμουνα στην ε, στη Φλόρνα. Ε, είδα μια κοπέλα 15 χρονών, πρωταθλήτρια ξηφασκία. φασκιάς. Έμαθα, δεν το ήξερα, ότι υπάρχει δυνατό σύλλογο ξυφασκία στη Φλόρνα. Βλέπουμε πολλά τέτοια παραδείγματα σε σπορ τα οποία να, είναι, να μην είναι κατά αναγκή πιο δημοφιλή που αναπτύσσονται κυρίω στην ελληνική περιφέρεια. Αυτό θεωρώ, κύριε Μητσοταρία, και φίλε και φίλοι, είναι παγκόσμιο φαινόμενο που έχει η Ελλάδα. Τι εννοώ, ότι για τον πληθυσμό μα, που είναι μικρό, να έχουμε τόσου πρωταθλητέ σε τόσο διαφορετικά σπορ. Δηλαδή, είμαστε καλοί στο ποδόσφαιρο. Έχουμε πάρει πρωτάθλημα Ευρώπη, ασχολούμαστε διεξοδικά με αυτό το άθλημα. Μπάσκετ, κορυφή. Βόλε, είπατε πιο παλιά, και εκεί πάρα πολύ καλά. Στίβο, κορυφαίοι οι αθλητέ. Mm. Στα μικρότερα θεωρητικά, yeah. που δεν είναι μικρότερα σπορ, πάρα πολλέ επιτυχίε. Για τον πληθυσμό μα, αναλογικά το λέω, είμαστε πάρα πολύ καλοί στα σπορ. Και για τι υποδομέ μα. Οι οποίε ναι. δεν, δεν, είναι οι καλύτερε, όμω τα τελευταία πέντε χρόνια έχουμε επενδύσει πολύ. Και όταν μιλάμε έχουμε επενδύσει πολύ, δεν αναφέρω μόνο στο ΑΚΑ. Έχουμε επενδύσει πολύ στο να ξαναφτιάξουμε ε, ε στάδια στην ελληνική περιφέρεια, προπονητήρια. Έχουμε πολύ ενδιαφέρουσε δράσει ακόμα. στο μπάσκετ, μιλάμε και με την Ομοσπονδία. Θα ήθελα να πρόγραμμα πολλά έτσι, σχετικά αυτήν την αμπαλόνια για να δημιουργήσουμε ναι. και πολλά περισσότερα κλειστά. Κάτι το οποίο μεταλανίζει ταλανίζει μονίμως και θέλω να, να βρούμε έναν τρόπο να το χρηματοδοτήσουμε είναι η κατάσταση των αθλητικών σχολικών εγκαταστάσεων. Πηγαίνω πολύ συχνά σε σχολεία και βλέπω μπασκέτε παραμελημένε, αφήστε που είναι επικίνδυνε. Ε, το να φτιάξουμε α πούμε. Τα γήπεδα μπάσκετ στα σχολεία δεν είναι κάποια κατάσταση. Εγώ πολύ συχνά πηγαίνω όταν βλέπω μια μπάσκετ που δεν έχει δικτάκια του στέλνω ένα δικτάκι γιατί δεν μπορεί να παίζει μπάσκετ. Δεν mm. γίνεται να παίζει μπάσκετ και να μην υπάρχει. και να μην υπάρχει δικτάκι. Αλλά εκεί νομίζω ότι μπορούμε να πανεύουμε ε, και έχουμε, έχουμε δει μια σημαντική βελτίωση στι υποδομέ και κυρίω πάρα πολλοί σύλλογοι εξορθολογήσαμε πια. Έχουμε ένα μητρό, ξέρουμε ποιο κάνει τι και πού, πώ χρηματοδοτούνται μπήκε μια διαφάνεια σε όλο αυτό το πλαίσιο η οποία δεν υπήρχε. Γιατί όσο και επιμένουμε στον επαγγελματικό αθλητισμό, αυτό το οποίο πρωτίστω μα ενδιαφέρει είναι ο αριστεχνικό αθλητισμό. Γιατί όλοι από εκεί ξεκίνησαν mm. με την Μητσοταγή. Δηλαδή και αυτή είναι και η χαρά και η απόλαυση mm. των σπορ. Επειδή είπατε για δωμάτιο, επειδή βλέπω και τώρα και πριν μπούμε στο στούντιο ότι έχετε πολύ μεγάλε γνώσει για τον αθλητισμό. Θέλω να δούμε μερικέ φωτογραφίε και να μου κάνετε κάποια σχόλια για παιδικούς ήρωές μας. Ο πρώτος mm. παιδικός ήρωας είναι αυτός. Νίκος Αναστόπουλος. Για πείτε μου γι' αυτό. Είναι και τη ομάδα σας. Ναι. Εντάξει, ήταν... Ε, ε, νομίζω ότι ήταν ο ορισμός του κολτζή. Δηλαδή ο κατάλληλο άνθρωπος ε, στη, στην κατάλυφες. Στη κατάλυφες. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που έτσι... Ε, ε, είναι κάτι το οποίο ξεχωρίζει όλους τους, ε, τους πολύ μεγάλους ε, ο Γκέρτ Μίλλερ λέγανε ότι δεν είναι φοβερό μπαλαδόρο, αλλά την μπάλα στο πλεκτό. Την έβαζε. Την έβαζε. Οπότε έτσι, πολύ ταυτισμένο. Και θυμάμαι τότε να πει ότι ήταν ευρωπαϊκά μάτσε και στο Άκα και γινόταν. Με Άγιαξ. Και γινόταν χαμό. Πείτε μου κάτι πριν πάμε στην επόμενη φωτογραφία. Βλέποντα τον Νίκο Ναυτόπουλο, πάντα ήθελα να σα ρωτήσω και να ρωτήσω και του πολιτικού και δίνα πρωθυπουργό. Δεν είναι οξύμορο, δύσκολο και σε εισαγωγικά επικίνδυνο ένα πρωθυπουργό να λέει την ομάδα του. Δεν χάνει τι ψήφου που μπορούσαν να το αναλογούν πέρυσι. Τι να κρύβει. Γιατί να το κρύψουμε, δεν, αυτό δεν κρύβονται. αλλά το ότι κάποιο στηρίζει μια ομάδα δεν σημαίνει ότι δεν αναγνωρίζει πρώτον αν η ομάδα του χάσει, ότι η άλλη ομάδα μπορεί να είναι καλύτερη. Mm -hmm. Αυτή είναι η ομορφιά του αθλητισμού. Να ξέρει κι μόνο να κερδίζει, αλλά το ότι να ξέρει να, να χάνει. Και βέβαια το τονίζω αυτό, να στηρίζει πάντα ελληνικέ ομάδε όταν αυτέ αγωνίζονται <συσο> στην Ευρώπη. Ναι. Δηλαδή όταν αγωνίζονται εκτό Ελλάδο. Αυτό για μένα είναι ε, απολύτω αυτονόητο. Άρα εδώ τι έχουμε. Ε, εδώ έχουμε. Θα, θα, δείτε, θα δείτε τώρα. Ναι. Εντάξει, αυτό και αν ήταν φιχταρά. Ναι. Ε, για μένα ο καλύτερο παίκτη που ναι. έχω δει με τα μάτια μου. Ναι, το εγώ τον είχα δει. Και εγώ τον, εγώ, εγώ Εμεί μεγαλώσαμε με αυτού του παίκτε. Ναι. Ε, εγώ σα τι δίνω. Και, ναι, και, και βέβαια ε, να δείτε τη φωτογραφία αυτών που του δίνε τι πάσε. Ναι. Ε, είναι... Έχετε δίκιο. Ε, τώρα... Ε, ο Ζάιτ ήταν, ναι. πιάσατε... ήταν, ήταν, ήταν πολύ μεγάλο παίκτη μπροστά από την εποχή του τότε. Τώρα <tfelic> θα τα λένε, θα τα ακούνε αυτά οι νότεροι, θα σου λένε τι λένε. Τι λένε. Τι λένε. Ναι, αλλά ήταν φοβερό παιδί μου. Απίστευτο. Επόμενη φωτογραφία. Εκεί ήμουν αμέσω. <tip> ναι, βέβαια. Πάμε μόνο τον πατέρα σα. Τώρα 19 χρονών και καθόμουν μάλιστα σε μια θέση κοντά στο παρκέ, εκεί που βάρεσε ο καμπούρη τη βόλες. Εντάξει, αυτή νομίζω ότι. Για μένα παραμένει η κορυφαία στιγμή του συλλογικού ελληνικού με αθλισμού διότι μας άλλαξε πίστα. <Σε> ε, και ποτέ δεν έχω ζήσει τέτοια, τέτοια ατμόσφαιρα, είχα πάει σε όλα τα, ε, είχα πάει σε όλα τα μάσκε, μας και για εμάς τους μπασκετικούς, νομίζω ένα, ένα ονειρεμένο καλοκαίρι και αυτό. Δηλαδή, ε, θυμάμαι, παίζαμε μπάσκετ, μετά <Σε> πηγαίναμε στο, ε, πηγαίναμε στο κήπεδο και βέβαια με φοβερή ε, φουρνιά ε, ε, ε παικτών, εντάξει, ο, ο, ο Γιαννάκης. <Σε> Εντάξει, εγώ το ξέρω το Παναγιώτη, τον βλέπω και στο κολέγιο που να. Για είναι, είναι καταρχά ένα πολύ σπουδαίο άνθρωπο ο Παναγιώτη. Ένα άνθρωπο με, με, συγκρότηση, με με, 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 πειθαρχία. και βέβαια και αυτό για την εποχή του άλλαξε του τους, τους κανόνε για το πώ έβλεπε κανεί και τη θέση στην οποία το έβλεπε. Και μόνο το σώμα του. δηλαδή, έβλεπε τώρα φωτογραφίε και έβλεπε είχε ένα σώμα από τότε που είναι σώμα, όχι αντίθεση. Τωρινό. Ναι, ναι. Ε, Άρταξε, ο Νίκος Ογκάλης ήταν βέβαια... Τι ε, ήταν ε, Νίκος ο, εντάξει, ο Νίκος Ογκάλης? Ναι, ο Νίκος Ογκάλης ήταν, ήταν κάτι το άλλο. Δηλαδή, για εμάς εμείς μεγαλώσαμε με τον, ε, τον... Γκάλη έχω κάνει εγώ κοπάνω το σχολείο να πάω να δω μάτς στη Θεσσαλονίκη ε, με τον Άρη τότε. Ε, Κοπάνα, ε. ε βέβαια. Ναι, ναι, μαγάνε. Έχουμε ανέβει με φίλους να δούμε αυτή την ατμόσφαιρα στο, στο Αλεξάνδριο. Ε, εντάξει, ήταν, ο Γκάλη και αυτό που το έχουν ορισμένοι παίκτε. ήξερε λίγο πολύ τι θα έκανε και παρά τα δεν μπορούσε να σταματήσει. Δηλαδή ήξερε ότι είχε αυτή την κίνηση προ τα δεξιά, με τη, τη, μικρή προσπίση. Είτε τόξερες, το ξέρε. Το... είτε, είτε, τόξερες, είτε δεν τόξερες, εε, εε, το το αυτό, αυτό, θα το. Ναι, λοιπόν, αυτό, αυτό θα. Εε, θα έκανε. Ε, ένα. ένα Άλλαξε την, την ροή το πιστεύω. του ελληνικού αθλητισμού, όχι μόνο του, του ελληνικού μπάσκετ, και νομίζω ότι όλη η επόμενη γενιά σε αυτόν και σε. Δεν θέλω να κάνω διακρίσει, αλλά ο, ο, ο Γκάλ ήταν κάτι το, κάτι το τελείω διαφορετικό για εμά που μεγαλώσαμε. Νέ. Επόμενο. Γιάννη, θα το κουβώ. Α, συγγνώμη, δεν, δεν έβλεπα. Εντάξει, για τον Γιάννη. Εγώ τον ξέρω, δεν θα μιλήσω για τον Γιάννη ως αθλητή. νομίζω ότι αυτά τα οποία έχει κάνει είναι από μόνο τους εκπληκτικά. Θα μιλήσω για τον Γιάννη ως άνθρωπο. Για πείτε μου, ναι. Λοιπόν, ε, όσο καλός αθλητής είναι, τόσο μετρημένος είναι ε, στην προσωπική του ζωή και τόσο πειθαρχημένος είναι και τόσο έχει μια φοβερή διάθεση να, ε, να, βελτιώνεται συνέχεια οικογενειάρχης, ε, Έλληνα Έλληνα Έλληνα, δηλαδή άνθρωπο ε, ε, που αγαπάει βαθιά την, ε, ε, την Ελλάδα. Ε, ε, δύο φορέ φορές MVP στο NBA. Πρωταθλητή. Στο, ε, στο, NBA. Ε, και να πω και κάτι ακόμα, γιατί και δηλαδή αυτό έχει σημασία. Άμα είσαι αθλητή, ξέρει τι σημαίνει πόνο και τραυματισμό. Γιάννη έβαλε την ομάδα πάνω από το σώμα του, πολλέ φορέ. Δεν το κάνουν όλοι. Τι σχύλοι, λοιπόν. Δεν το κάνουν. Δεν βάζουν τι ομάδε. Όχι, δεν το κάνουν όλοι. Δηλαδή έχει παίξει τραυματία, έχει παίξει με φόνο. Με, 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 με και μακάρι μακάρι να τον έχουμε. Υγεία του πάνω απ' όλα. <στονίκη> ε, αλλά μακάρι να τον έχουμε μαζί μα το πρωλυμπιακό. Το ξεχάσαμε αυτό. Έχουμε το <στονίκη> <προστάμαστε>. <στονίκη> και το πρωλυμπιακό <στονίκη> μπροστά μα. Με διαπρόεδρο Ολυμπιακό Αγώνα. Επόμενο και. Φωτογραφία. Α, ποιο είναι ο κύριο. <στονίκη> 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 Γιάννη Ιωαννίδη. εντάξει, ο κούτ, εγώ τον ήξερα στην. ήμασταν μαζί στη, Βουλή. ήταν και προπονητή ομάδα αυτή από, την ομάδα, την ομάδα μπάσκετ της τη της Βουλή. Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. με, την, με την απώλειά του. και ο, ο Γιάννη ήταν ε, ω προπονητή. Μπροστά από την εποχή του, όχι ίσω τόσο, δεν είχε τόσο ίσως σημασία η, η τακτική, ίσω εκείνη την εποχή ούτε αναλύτηξη πήρε. Δεν αυτά τα οποία υπάρχουν τώρα και τα οποία αλλάζουν την όψη του αλτισμού, αλλά ήξερε να προετοιμάζει τι ομάδε του για του μεγάλου αγώνες. Ήξερε να παίρνει την νίκη. Και βέβαια τον, τον είχαμε και στη Βουλή για, ναι. για πολλά χρόνια. Φίλο προσωπικό, ορατό άνθρωπο. Τελευταία φωτογραφία, αν και φίλαθλος των Boston Celtics και ο παδός του Larry Bird, Michael Jordan. Εντάξει, <laughs> νομίζω ότι παραμένει Είτε <πήκευται> για <δό'> μένα <σχεδιανά> παραμένει ο καλύτερος. Όλων, ο ευχών, ο, όλων ο. των εποχών. Όλων των εποχών. Γιατί, εντάξει, έξι πρωταθήματα, γύρισε από τη σύνταξη πήρα τα τρία. <laughs> ε, ε, και βέβαια φοβερά φοβερά προσόντα. Ε, εντάξει, νομίζω είναι ο παίκτη που ω προ τα αθλητικά του προσόντα πήγε το NBA εκεί που είναι σήμερα. Δηλαδή, ε, ο Τζόρνταν, άμα δει τι φάσει και τα καρφώματα του και αυτά, είναι αυτά που γίνονται σήμερα. Αυτά τα κάνει. Τα κάνε 30 χρόνια πριν. Εγώ με τον Τζόρνταν μεγάλωσα στην Αμερική, όσο ήμουν στην Αμερική. Τον έχετε Μεσορανούσαμε. Τον έχω δηλάει, ναι, ναι. Με, με σωρανούσαμε. Ναι. Ε, η, ε, ε, τότε ε, το Σικάγο οι Bulls ε, και εντάξει ήταν ε, από μόνος του μια, μια φοβερή ατράξα και βέβαια το ε, δεν μπορούμε να κάνουμε τώρα διαφήμιση αλλά το, το last dance είναι ε, ε, αξίζει νομίζω ε, όλοι, όλοι να το δουν όσοι αγαπούν το αθλησμό αλλά και το πως ε, διαχειρίζεται κανείς και αυτό έχει μια σημασία το τέλος της καρδιάς του το πότε τελειώνει κάποιο ε, την αθλητική του καριέρα και αυτό έχει τη δικιά του σημασία. Πρέπει να το έχω δει 15 φορέ. Ναι. Το Last Dance. Ναι. Ε, έχονται είναι. Ε, έχουν και μου λένε Μια ποιο Τζόρνταν και έχουμε τον Λεμπρόν, έχουμε τον Kobe...» Του λέω Τι μου να φοράτε. Αυτά. Συγγνώμη, Μάρκα. Ο... Γιατί δα... τα φοράτε. Ο Λεμπρόν ο... είναι ο... πολύ σπουδαίο πάρα πολύ σκληρό παίκτη και νομίζω ότι θα τα αγωνίζεται με τον yeah. Τζόρνταν. Ε, τώρα έχει βάλει σχεδόν 40.000 πόντου. Παίζει, παίζει <σκυρίζει> <σκυρίζει> 20 χρόνια. πολύ έξυπνο παίκτη. Yeah. Πολύ, 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 δηλαδή, από ένα σπίτι και πέρα, θυμίζω όταν γερνάμε ε, διαπιστώνουμε ότι όταν παίζουμε μπάσκετ δεν μπορούμε να κάνουμε τα ναι, πράγματα. Ναι. Ούτε το μυαλό ε, <laughs> και το να μην κάνουμε, κάνουμε λάθο επιλογέ είναι αυτό το οποίο ε, προτάσσει κανεί. Ε, έχει διαχειριστεί εντυπωσιακά το πώ την ηλικία του. Και βέβαια, α παίξει τώρα με τόσα rebound, τόσα assist, yeah. τόσε κάπε, τόσα πλευσίματα mm -hmm. πέραν των πόντων που, που βάζει. Mm -hmm. ε, ε, υπάρχει και ένα ελπιδοφόρο παίχτη. Ε, ξεκίνησε πάρα πολύ καλά την καριέρα του ε, από μικρό παιδί. Ε, έπαιξε αρκετά, αλλά στο τέλο κάπω yeah. χάθηκε. Ε, με καλό σοτ, η αλήθεια είναι. Ναι. Αλλά μετά. Ναι, κάπου τον έφαγε. Ναι, ναι. Ποιο? Ναι, ναι. Τα κυκλώματα που λέγαμε παλιά. Τα τον έφαγαν, τον έφαγαν τα κυκλώματα. Λοιπόν, ναι. Εδώ έχετε ένα εξαιρετικό ναι. καρπό. Ναι. Ένα, αυτό που λέμε release. Ναι. Αλλά μετά στα πλάνα που σας έχουμε ναι. ετοιμάσει εδώ ας πούμε, εδώ ναι. τον καρπό δεν μου το σπάτε. Ναι, ε, ε, είναι, θέλει... Μπαίνει βέβαια η μπάλα. Ναι, ναι. Αυτ αυτό θέλει μόνιμη, το σουτ, ε, θέλει δουλειά και πάρα πολύ προπόνηση. Και όταν δεν παίζει συχνά, νομίζω το πρώτο που χάνεις την επαφή είναι με το, με το motion του καρπού το πρώτο το οποίο ε, πρέπει να, ξανα, ξαναδουλέψει. Ε, ε τώρα... δεν το σπάσατε. Ναι, ε, δεν παίζουμε. και. Ε, ε, όσο... Ε. <laughs> όσο, θα... ε. ε, όσο, συχνά θα, θέλαμε. Αυτό είναι στην Πάτρα, νομίζω. Ναι, στην Πάτρα. Ναι. Ναι. Ε, κύριε Μητσοτάκη, οι παίχτες πριν από ένα μεγάλο αγώνα mm. έχουν άγχος. Έχουν στρες, δεν μπορούν να κοιμηθούν. Εσείς, πριν από μια συνάντηση με το μακρο. Με τον Αρντογκάρ, με τον Μπάιντερ. Έχετε άγχο για την προετοιμασία, πώ θα πάει η συνάντηση, τι θα συζητηθεί, Πάντα, το αποτέλεσμα. Καταρχά, όσο περισσότερη εμπειρία έχει κάποιο, τόσο λιγότερο άγχο έχει και τόσο καλύτερα το διαχειρίζεται. Πάντα πρέπει να υπάρχει κάποιο άγχο. Ναι. Γιατί το άγχο μα κρατάει σε εγρήγορση και μα υποχρεώνει να είμαστε καλά προετοιμασμένοι. Όπω και οι παίκτε πριν να έναν μεγάλο αγώνα πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένοι τη διατροφή τους, μέχρι τον ύπνο τους, μέχρι την προπόνηση, μέχρι το πώς θα μελετήσουν τον, τον αντίβαλο, τα βίντεο που θα, που θα δούνε. Είναι πολύ ελαζονικό να πιστεύεις, ήταν είσαι παίκτη ότι θα μπει και αφού είσαι Ναι, θα γίνει, θα, όλα θα γίνουν έτσι όπω. δεν είναι έτσι. Ε, έχω μάθει ότι στη ζωή η επιτυχία είναι 10% έμπνευση και 90% υδρόταση. Δουλειά δηλαδή. <συμίλια> ε, και το ίδιο ισχύει <συμίλια> και στη δική την περίπτωση όταν έχω μια σημαντική συνάντηση, ειδικά όταν εκπροσωπώ τη χώρα στο εξωτερικό, ε, πρέπει να είμαι έτοιμο. Και το έτοιμο σημαίνει και ψυχολογικά έτοιμο, αλλά και να έχω φροντίσει, να έχω διαβάσει του εγγραφεί μου, να έχω ετοιμαστεί για διάφορα, ε, διάφορα σενάρια. Αν σου πει κάποιο αυτό, πώ πρέπει να απαντήσει. Όχι πολύ διαφορετικό από το τι θα έκανε ένα παίκτη σε ένα πέρα από σημαντικό μάτσο σε ένα υπουργικό συμβούλιο. Έχει και ένα χοντρό επεισόδιο, να γίνει ροντέο όπω τα αποδητήρια μια ομάδα. Τι εσύ, μια τσα σύνταξη πάλι Όχι, τουλάχιστον όχι. Χιούμορ μπορεί να έχουμε. Εντάξει, έχουμε και στα υπουργικά συμβούλια, μπορεί να έχουμε διαφωνίε και αυτό είναι και ο λόγο. Δεν κάνουμε διακοσμητικά υπουργικά συμβούλια. Είναι ένα συλλογικό όργανο τη κυβέρνηση, το οποίο καταλήγει τελικά σε αποφάσει, αλλά μέσα από μια διαδικασία ζύμωση και ενιότητα διαφωνιών. Όχι, ροντέο δεν το έχουμε Τελευταία ερώτηση, μια τη τελευταία ερώτηση επειδή αναφερθήκατε στον Τζόρνταν το 98, που είπατε πού γύρισε και πήγε στην Γιούτα, πήρε με το τελευταίο σου, mm. το βλέπουμε στο Last Dance. Ο Τζόρνταν είχε πει ότι εγώ θα φύγω όταν είμαι στην κορυφή. Mm. Ο πολιτικό ή ο πρωθυπουργό το έχει αυτό. Λέει ότι εγώ θα κάνω δύο τετραετίε, τρει τετραετίε και θα φύγω και να φύγω στην κορυφή. Ή η πολιτική είναι κάτι άλλο. Και ναι, και όχι, θα έλεγα. Υπάρχει μια διαφορά. Mm. Ότι ο πολιτικό μπορεί με, Μπορεί να επιλέξει πότε θα φύγει ο ίδιο, αλλά κατά κανόνα το επιλέγουν οι πολίτε. Ναι. Δύο τρόποι υπάρχει να φύγει από την πολιτική: ή να το επιλέξει εσύ, ή να το επιλέξουν οι πολίτε. Ναι. Ε, και επειδή ο κυρίαρχο λαό είναι αυτό ο οποίο αποφασίζει, ε, αυτό έχει και τον, τον πρώτο λόγο ε, τελικά. Αλλά πιστεύω ότι υπάρχουν ούκολα παραδείγματα πολιτικών που παρέμειναν στην πολιτική πιο πολύ από ό,τι τελικά θα έπρεπε και για μένα, εγώ δεν ξέρω πόσο θα είμαι ακόμα στην, στην, στην πολιτική, δεν έχω καμία πρόθεση να αποσυρθώ σύντομα, αλλά ξέρω ότι θα υπάρχει και μια ζωή μετά την πολιτική. Γερό να είμαι, καλά να είμαστε, ότι θα υπάρχουν και πράγματα τα οποία μπορώ να κάνω μετά την πολιτική, πολύ ενδιαφέροντα έξω από την πολιτική και το οποίο νομίζω θα μου, δίνουν, θα μου δώσουν μεγάλη χαρά. Άρα δεν θεωρώ ότι η ζωή μου, η επαγγελματική μου ζωή τελειώνει yeah. για το τέλο τη πολιτική μου <σχειά> Και το ίδιο πρόβλημα νομίζω το έχουν και οι <σχειά> αθλητέ. Οι αθλητές αθλητέ του βλέπει. Ξαφνικά τελειώνει η καριέρα του και πέφτουν σε μια κατάθλιψη. Δεν έχουν σκεφτεί την επόμενη μέρα. Ε, το δίκιο. και αυτό είναι ένα ζήτημα. Πρέπει να. Οι καριέρε τελειώνουν. Και έχω δει εξαιρετικά επιτυχημένα παραδείγματα αυτών που έχουν, κάνουν, έχουν κάνει τη μετάβαση σε κάτι άλλο. Ε, πολύ επιτυχημένο, μπορεί να έχει σχέση με τον αθλητισμό, μπορεί να μην έχει καμία σχέση με τον αθλητισμό και άλλου που έπεσαν κυριολεκτικά σε κατάθλιψη, πήραν βάρο, έχασαν τα λεφτά του. Ε, ε, και και Έλληνε αθλητέ. Δυστυχώ και Έλληνε αθλητέ που ε, δεν κατάφεραν να διαχειριστούν τη δόξα. Νομίζω ότι το χειροκρότημα και είναι, μπορεί να είναι πολύ εθιστικό. Αλλά είτε για τον αθλητή είτε για τον πολιτικό. Αλλά πρέπει πάντα να έχει κανεί την αίσθηση ότι είναι προσωρινό Σήμερα είναι, αύριο μπορεί να μην είναι και αθλητέ το ξέρουν αυτό. Yeah. Ε, από μια καταπτική εμφάνιση που σε εκθιάζουν όλοι, μετά πα και δεν παίζεις καλά και ακού τα, εξαμάξια. Από αυτή τη πλευρά, καλό είναι να έχουμε πάντα μια αίσθηση ότι αυτά που ζούμε και το οποίο μπορεί να είναι και ωραίε στιγμέ του αθλητισμού τη πολιτική δεν είναι. Δεν είναι για πάντα. Δηλαδή, yeah. μπορεί να γίνει κάτι και την επόμενη μέρα πρέπει να διαχειριστούμε μια πιο δύσκολη κατάσταση. Κλείνω τον υπολογιστή μου, mm. κλείνω τις ερωτήσεις για να ολοκληρώσουμε και να πάμε στα σοβαρά. Προβλέψει. Mm. Προβλέψεις. Υπάρχει. Ένας ημιτελικός αύριο και ένας δεύτερος ελληνικής ομάδας, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και υπάρχει ένας τελικός κόφερας. Τώρα, άμα θέλετε να το κάνω εύκολο και να μας γράφουν συνέχεια στο TikTok και στο Instagram και να σας ρωτήσω πώς θα έρθει ο τελικός του Champions League, Real, τότε δεν το κάνουμε, αλλά Εντάξει, είσαστε ναι. και θα τα πείτε τώρα. Λοιπόν, καταρχά, τεράστια επιτυχία. Δύο ελληνικέ ομάδε στο Final yeah. yeah. Και δύο ελληνικέ ομάδε με διαφορετικό σημείο αφετηρία. Ο yeah. Ολυμπιακό, μια πιο στρωμένη ομάδα. Έχετε yeah. δίκιο. Ε, Πανθαϊκό, προτελευταίο πέρυσι. ναι. Yeah. Yeah. Λοιπόν, μεγάλο, 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 comeback. Yeah. Εγώ να σταθώ σε κάτι που είπε ο κοτ Μπαρτζόκα. Ναι. Αυτά τα μάτια είναι και πολύ θεματήχη. Ο Ολυμπιακό έχασε μια Ευρωλίγκα σε ένα σουτ. Ένα μαρκάρισμα, μια άμυνα. Ε, ανταγωνιστικά πιστεύω ότι θα είναι τα μάτ, ε, ε, τα ε, αλλά νομίζω ότι υπάρχει πια. Αυτό που μου αρέσει είναι ότι υπάρχει εμπειρία και ψυχολογία και στι δύο ομάδε. Ο Μέν Ολυμπιακό με μεγαλύτερη ίσω εμπειρία τα τελευταία χρόνια σε αυτέ τι δύο οργανώσει. Ο Παναγιακό με φοβόρο momentum και με, και με μια ομάδα που νομίζω ότι και οι δύο πιστεύουν ότι μπορούν να κερδίσουν οποιονδήποτε. Θα ήταν πραγματικά καταπληκτικό. Να έχουμε ένα ελληνικό, ε, έναν ελληνικό ε, τελικό. Αυτό που είμαι σίγουρος είναι ότι οι ομάδες θα είναι πολύ καταπροετοιμασμένες και ότι θα τα δώσουν όλα. Α, γι' αυτό, α, γι αυτό α, δεν έχω... Έχω πει ότι αν καταφέρουμε να έχουμε και τις δύο μάρια στο τελικό, ναι, θα προσπαθήσω, εφόσον μου βγαίνει το πρόγραμμά μου, νομίζω θα τα καταφέρω να, ε, να πάω. Και θα πάω όχι ως, ε, ως φύλακτος της μίας yeah. ομάδας, θα πάω ως Έλληνας φίλαυτος. Ε, γιατί είναι πολύ τιμητικό για το ελληνικό μπάσκετ. Ναι, mm. ε, έχουμε δει όμως. Mm. Ε, τώρα για το Ολυμπιακό Σιωδίνα. Ναι, ο, Λυμπιακός, ο, Λυμπιακός, ο Λυμπιακός έχει το momentum. Ε, μαζί του δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό και επειδή το έχουμε δει το momentum. Δηλαδή κάτι θυμίζει από 2004 αυτή η ιστορία. Mm. Δηλαδή ναι. Yeah. κερδίζεις, κερδίζεις, και, και, και κάποια στιγμή μπαίνεις και λες ε, παιδί μου είναι, είναι γραφτό. Mm. Αλλά επειδή τίποτα δεν είναι γραφτό ε, θα ιδρώσουν στο, ε, στο, γήπεδο, θα έχει μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα σημαντικό ότι γίνεται στην Ελλάδα. Ναι. Έχουμε, έχουμε, κάνει πάρα, πάρα, πολύ μεγάλη προετοιμασία και με την ελληνική αστυνομία να εξασφαλίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Ε, αν δεν περάσουν κάποιε σκέψει σε κάποιου ότι μπορεί να κάνουν οτιδήποτε, δεν θα του βγει. Mm. Να προσέξουν επίση, βλέπω διάφορε απάτε ε, με ειστήρια κτλ. Ε, είναι κρίμα να. Δηλαδή, ας, δεν θα είναι εύκολο ε, να βρει κανεί ειστήριο yeah. για το μάτσο αυτό, να, να, μην πέφτουν οι, οι, οι φύλαθλοι. Ε, θύματα, ε, πώ το λένε, εξαπάντηση ε, και από εκεί πέρα με φίλου σε μια μεγάλη τηλεόραση. Θα καθίσουμε να δούμε το μάτς και θα ελπίζουμε. Και θα ελπίζουμε για το, ε, για καλύτερο. Πάντω η πορεία του Ντέκου, ό,τι και να πει κανεί, ήταν μια yeah. εντυπωσιακή πορεία. Και νομίζω μια ομάδα που, είχε, αν μη τι άλλο, έχει αποδείξει ότι. και αυτό είναι καλό πάντα να το ξέρει κανεί, γιατί δηλαδή δεν ξέρει πότε πότε θα σπάει το μάτς, Ωραίο να ξεκινά και να βάζει γκολ, αλλά πρέπει να διαχειρίζεσαι και ανα... Έχει μια ομάδα που έχει αποδείξει ότι μπορεί να διαχειρίζεται και τη δυσκολία μέσα στο μάτσο. Ένα εξαιρετικό προπονητή. Πολύ έτσι συγκροτημένο ε, πολύ. άνθρωπο. Έτσι, πολύ... έχει πάρει τα καλύτερα που μπορεί ναι. να του του. Οπότε ελ, ελ, ελπίζουμε, ελπίζουμε όλοι για το καλύτερο και ετοιμαζόμαστε βέβαια για ένα πολύ ωραίο καλοκαίρι με γιούρο. Κρίμα που η εθνική δεν είναι εκεί στο τσάκ. Για λίγο. Δεν τα κατάφερε. Και... Με γιούρο, με, με, προολυμπιακό, με ολυμπιακού θα έχουμε αρ αρκετή αθλητική δράση. Μου κάνατε μια φοβερή τρίπλα, αλλά Magic Johnson, τώρα δεν μου πάτε τίποτα, δεν ξέρετε, δεν πειράζει. Πείτε μου για αύριο Ναι. Ε, έχουμε βάλει τύχη εμεί. Για πείτε. Εντάξει, το είπαμε. Θέλουμε να, να, φτάσουμε, γιατί όχι να ξεπεράσουμε το ποσοστό των προηγούμενων ευρωεκλογών. Και γιατί λέω, γιατί συγκρίνουμε, μίλα με μίλα. Είχαμε πάρει 33% στι ευρωεκλογέ του 19 και δύο μήνες μετά πήραμε 40. Άρα ο κόσμος λίγο διαφορετικά ψηφίζει στις ευρωεκλογέ από τις εθνικές εκλογές. Αλλά πάλι ε, αντιμετωπίζουμε με μεγάλη σεμνότητα την εκλογική διαδικασία. Προσπαθούμε να εξηγήσουμε γιατί αυτές οι εκλογές είναι σημαντικές και γιατί η Ευρώπη παίζει ένα καθοριστικό ρόλο στις ζωές μας. Νομίζω το βλέπουμε όλοι μας, το ξεχνάμε μερικές φορές, αλλά είναι παντού η Ευρώπη. Και γιατί έχει σημασία την επόμενη μέρα η Νέα Δημοκρατία να είναι δυνατή στην Ευρώπη, γιατί μπορεί να φέρει πολλά πράγματα για την πατρίδα πίσω από την Ευρώπη την επόμενη μέρα και το έχουμε αποδείξει ότι ξέρουμε. Και να αναβαθμίζουμε το κύριο τη χώρα και να διαπραγματευόμαστε προ όφελο τη χώρα στην Ευρώπη. Εδώ τι έχετε συστήματα. Εδώ έχω ένα φάκελο που δεν ξέρω γιατί τον έχω. Αλλά <laughs> ναι, Άρα, ναι. Θα... <laughs> μου λέτε εδώ πέρα. <laughs> τι θα κάνουμε, ναι, ε? Τι ώρα θα σκεφτούμε, ε. Τι ώρα θα. Άρα το πλάνο. Τι ώρα θα τελειώσουμε όταν έρχεται κάποιο σε αυτό το στούντιο, όχι σε αυτό γιατί αυτό είναι το νέο στούντιο, και κάνετε ποδαρικό, ή πρωταθλητή ή τροποντή ή αθλητέ, του κάνουμε ένα δώρο. Προφανώς ε, Προφανώ, όταν έχουμε ένα πρωθυπουργό, θα κάνουμε και ένα δώρο σε ένα πρωθυπουργό, ναι. τον πρωθυπουργό τη Ελλάδα, και είναι αυτό. Ένα κάδρο. Ο, ο, ναι. που είναι και ο πίνατ. είσαι Είσαστε αθλητική περιβολή, εμπασκετική και το σούτ που yeah. θέλει και μια βελτίωση και εδώ το κάνετε τον καλή που κάνει το... Αυτό, αυτό είναι μοντάζ. Μοντάζ, είναι, Αυτό που δεν έχετε όμω ναι. είναι τις, ε, τις αθλητικές, τις ποδοσφαιρικές. Α, με... α ναι, είστε και ποδοσφαιριστής. Ναι. Αλλά... συμμετέχω στο, στο τουρνουά. Είσαστε ποδοσφαιριστή, μπασκευολί, μετέχνη. Στα... Στο τουρνά, συμμετέχω στο τουρνουά αποφύτων του σχολείου μου και μάλιστα έχουμε και εμεί προκριθεί. Υπάρχει ένα πολύ σημαντικό αθλητικό γεγονό. Ισω πιο σημαντικό από όλα. Και, και αυτό είναι ο τελικό ε, του αντίστοιχου conference γιατί και εμεί είμαστε, είμαστε, στην τρίτη κατηγορία, για να σηκώσουμε και εμεί το κύπελο στο τουρνουά αποφύτων του σχολείου μου. Να το σπικάρω. Είναι 31 Μαου. άμα θέλετε. Άρασο, Έχ, π, έχετε, 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 πρόσκληση. Ευχαριστώ πολύ. Δεν θα είναι ζωντανή η μετάδοση. Όχι. Θα είναι να έχουμε βίντεο να. Βίντεο. κάνουμε καμιά χλαμάρα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. πάρα ευχαριστούμε ευχαριστούμε ευχαριστούμε. πολύ. Ευχαριστούμε πάρα Ευχ